Ασία, οι ώρες δουλειές αμέτρητες. Επομένως, το κίνητρό μου ήταν να βοηθήσω την Κεφαλονιά και η αγάπη μου για το νησί και για το αδερφό νησί της, την Ιθάκη, με οδήγησαν σε αυτή την προσπάθεια που ελπίζω να σας αρέσει. Θέλω να πω ότι ένας Έλληνας του εξωτερικού όπως είμαι εγώ και έχοντας ζήσει 45 χρόνια εκτός Κεφαλονιάς, ο νόστος είναι μια δύναμη ακαταμάχητη και αυτός ο νόστος ήταν που με έκανε να αποφασίσω να γυρίσω στο νησί μου. Έτσι είμαι Κεφαλονίτης από γέννα αλλά και κατ' επιλογή. Ξαναδιάλεξα, επέλεξα να γυρίσω σε αυτό το όμορφο νησί. Για το ντοκιμαντέρ θα σας πω πολλά, θα μιλήσει μόνο του. Εκείνο που θέλω να πω ακόμα είναι να ευχαριστήσω τους πάρα πολλούς συντελεστές της παραγωγής του ντοκιμαντέρ, μερικοί εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ, όπως οι επιμελητές των αγγλικών κειμένων, η Άν και ο Ντέιβιντ Ντάμπερι, όπως είναι ο φίλος μου ο Ροσέτος που πρωταγωνιστεί την ομάδα του, γιατί το ντοκιμαντέρ έχει και μια μικρή ιστορία που ξεκινάει από το Σίδνεϊ, την πόλη που έζησα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μιλένα, την ξαδρέφη μου, που επιμελήθηκε και είναι η αφηγήτρια στα Ιταλικά. Το Γιώργο του Ποταμιάνου που τον είδα εδώ, τον άνθρωπο των ακτών, των βουνών, των λαγκαδιών και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης συμμετέχουν πάρα πολύ στο ντοκιμαντέρ, φιλοξενούμενοι εννοώ, και μιλούν για τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς και την προσφορά των τέκνων της Κεφαλονιάς, όπως είναι ο δόκτωρο ο Πετράτος και που βρίσκεται εδώ και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτοί που δεν είναι εδώ, δεν θα τους αναφέρω, θα διαβάσετε τα ονόματά τους στην οθόνη.